Και όσοι προχώρησαν σε ένα συντριπτικό πλήγμα κατά των Ουκρανών στην Οδυσσό, καθώς τη νύχτα κατέστρεψαν το μεγαλύτερο κέντρο ηλεκτρονική επιτήρηση και συλλογή πληροφοριών του Ουκρανικού στρατού, το Βιοπόλ 2, το οποίο το επιχειρούσαν αξιωματικοί του ΝΑΤΟ. Μαζί με το κέντρο κατέστρεψαν και ένα Βέρα NG από τα πιο σύγχρονα ραντάρ των Ουκρανών, το οποίο ανιχνεύει, εντοπίζει, επιτηρεί και παρακολουθεί ενέργειου, χερσαίου και θαλάσσιου στόχου. Το κέντρο συλλογή πληροφοριών είχε παραδοθεί εξ ολοκλήρου σε νατοϊκό προσωπικό. Από εκεί, το αξιωματικοί, σύμφωνα με του Ρώσου, κατεύθυναν τι επιθέσει που αποδίδονταν ω ουκρανικέ επιτυχίε κατά των πλοίων του Ρωσικού στόλου τη Μαύρη Θάλασσα, που είχαν ω αποτέλεσμα τη δίθυση αρκετών πολεμικών πλοίων. Δεν υπάρχουν ακόμα επιβεβαιωμένε πληροφορίε για την τύχη των νατοϊκών αξιωματικών, αλλά οι αναφορέ δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικέ για αυτού. Η τοποθεσία του κέντρου πληροφοριών υποτίθεται ότι ήταν μυστική, αλλά σε αυτό το πόλεμο τίποτα δεν μένει μυστικό, τουλάχιστον για πολύ.